Για αυτό το θέμα θα καλημερίσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε. Καλημέρα σας και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Να είσαστε καλά. Θα θέλαμε την άποψη της Εκκλησίας. Εγώ δεν θα εκφράσω εγώ την Εκκλησία. Τη δική γιατί σας αυτό άποψη. Το κάνει η Σύνοδος. Εγώ θα εκφράσω τη δική μου άποψη, η οποία είναι και δεδηλωμένη από καιρό και με την προηγούμενη περίπτωση των ταυτοδίτων. Όποιος έχει το Θεό μέσα του δεν φοβάται το διάβολο. Ο διάβολος έχει την ελευθερία να κυκλείται και να πειράζει τον άνθρωπο. Και πειράζει εκείνον που δεν πιστεύει στο Θεό. Είδα και δεκάδες πειρασμένους από τον πειρασμό εις τη Ζάκηθο που έφτανε στο χάμο για να περάσει ο Άγιος για να τους θεραπεύσει. Ναι. Τις αντιδράσεις τους κτλ. Ο Θεός είναι με θυμόν. Δεν φοβόμαστε κανέναν όταν κάνουμε το σταυρό μας με πίστη και όχι για τον τύπο. Άρα όποιος έχει το Θεό μέσα του δεν πρέπει να φοβάται, λέτε, φοβόμαστε τις νέες ταυτότητες. Απολύτως. Σεβασμιότατε. Απολύτως. Θα ήθελα να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Κατσιβαρδά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου των Σπαρτιατών. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, καλή σας ημέρα κύριε Κατσιβαρδά και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σας, εγώ πριν ευχαριστώ πολύ. Πριν σας δώσουμε τον λόγο, θέλω να ρωτήσω τον Σεβασμιότατο, το ποίμνιό σας σας λέει κάτι για τις νέες ταυτότητες, Σεβασμιότατε, ανησυχούνε? Τίποτα. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι δεξιά και αριστερά, δεν υπάρχει καμία δεδηλωμένη. Ο άνθρωπος, αν βλέπατε στη γιορτή του Αγίου Διονυσίου, χιλιάδες ανθρώπων που προσήλθαν για να προσκυνήσουν τον Άγιο, αυτοί δεν έχουν κανένα φόβο. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Να σας ρωτήσω αυτά όμως όλα κάτι. Τα τσιπάκια και αυτάκια είναι αστεία πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να ακούει κανείς και να διπολογίζει. Είδαμε αν όμως θέλουν να μας παρακολουθήσουν, τα ξέρει η Οικουμένη ολόκληρη αυτή τη στιγμή και που είμαστε και τι μιλάμε και τι κάνουμε. Επικαλούνται πάντως. Δεν έχουμε ανάγκη να φοβηθούμε τίποτα. Επικαλούνται και πάντως. Να μας παρακολουθούν για να δουν ότι είμαστε σωστοί άνθρωποι. Σεβασμιότατε, επικαλούνται πάντως κάποιοι πιστοί τον Άγιο Παΐσιο? Ναι. Αυτό που ανέφερα πριν. Τον Άγιο Παΐσιο. Το σφράγισμα του Αντίχριστου. Τίθεται τέτοιο θέμα, Σεβασμιότατε, με τις νέες ταυτότητες? Ακούτε, τον Άγιο Παΐσιο τον εγνώρισα εγώ το 1962 στο Σινά. Δεν έλεγε τέτοια πράγματα ο Άγιος Παΐσιος. Δεν άκουσα εγώ ποτέ από τον Άγιο Παΐσιο, ούτε από τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, που τους εγνώρισα από κοντά, όχι. Λοιπόν, αυτά είναι κουβέντες του πεζοδρομίου. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς θα πάτε να προμηθευτείτε τη νέα ταυτότητα ή θα επανεκδώσετε την παλιά σας? Γιατί αποτελείτε παράδειγμα. Όταν έρθει η ώρα να αλλάξει ταυτότητα, θα την πάρω ευχαρίστως. Κανένα πρόβλημα. Δεν τίθεται θέμα, εκεί λέτε, με τις νέες ταυτότητες. Εκεί θα κολλήσουμε την ταυτότητα που με ενδιαφέρει, με λέγει η ταυτότητα και τα λοιπά. Τι κουβέντες είναι αυτές? Είδαμε όμως ακραίες εικόνες, Σεβασμιότατε. Είδαμε στην Εύβοια μια γυναίκα να χαστουκίζει ιερέα επειδή δεν συμπεριέλαβε ο ιερέας στο κήρυγμά του τις νέες ταυτότητες. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό? Κοίταξε να δεις, ο διάβολος είναι ελεύθερος να είναι ενεργή. Όποιος παραδέχεται το διάβολο και τον έχει στην ψυχή του, θα κάνει τέτοια πράγματα. Άρα λέτε αυτή δεν είναι αληθινή πιστή που κάνει τέτοια πράγματα. Και θα περάσουν όλα. Ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών.